ζήτητε διερμηνείς αγγλικών, γαλλικών, ουγγρικών, φλαμανδικών, τσεχικών, μανδαριδικών και σουαχίλι. Ζητούνται... Εναλλακτικές. Δία! Μπαμπά. Πατέρα. Father. Πούντος. Δία! Δία. Εδώ. Αποκλείεται. Μήπως μετράει. Αυτό είναι το τρία, Ερμή. Τρία. Δία! Δία! Παναγιά μου και Χριστέ μου! Ξύπνα, αγόρι μου, μας φωνάζουν. Άσε, Χαρή, μη μας μείνει χαρή, μη μας μείνει χαρή, γιατί έχεις βγει και στη σύνταξη, Χαρή. Μη με ξαναπείς, Χαρή! Θα δεις τον Dirty Χαρή! Όταν λες Dirty Χαρή, εννοείς Dirty όπως λένε βρώμικος ή Dirty όπως λένε αυτός που το χώρισε η κόμενά του επειδή δεν έχει ψυχή και δεν πλένεται κιόλας, οπότε είναι και βρώμικος. Παιδιά, κάντε μου τη χάρη. Δία! Κυρία μου, τι πάθατε, γιατί φωνάζετε έτσι, κυρία, και μεσημέρι? Έχασα το Δία! Ναι, εσύ και όλος ο γυναικείος πληθυσμός του κόσμου! Ρε, λες να την κουτούπωνε και να τον περιμένει ακόμα. Ακούστε, κυρία μου, ο Δίας δεν έχει χαθεί, πήρε το πλοίο! Μόνος του! Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς το ταξιδάκι. Παναγιά μου και Χριστέ μου! Τι θα γίνει τώρα, θα ξυπνήσεις? Πρέπει να φύγουμε. Μην ανησυχείτε, κυρία μου, στη Φλόριντα πήγε. Πότε πρόλαβε? 20 λεπτά τον έχω χάσει. 20 λεπτά. Δώσε λεφτά, ρε. Ουκ. Πες ένα σκύλε τα λεφτά. Δεν έχω μία, ρε παιδιά. Να σκοτώσω, δεν γλιτώνει τελικά. Κράτα τα τρία μου σπιτά και βάλτα μες στο κουμπαρά. Πέτα δίψαρο βαρκά και λαπάρε φουσκωτά. Δεν θα πεθάνουμε, βαρκάρι. Πούς. Τροπή. Κι εγώ. Τι θα πω στην εφορία. Ουκ. Αν λάβεις παρατομή έχοντος. Στη Φλόριντα! Λες να μου τον φάει κανένας κροκόδιλο. Αλιγάτορας! Τα ίδια είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Αμόρφωτε ταχυδρόμε. Γιατί ο αλιγάτορας είναι ένα τελείως ξεχωριστό είδος που έχει σαγόνια σε σχήμα U, σαν φιάρι, ενώ οι κροκόδιλοι έχουν σχήμα D. Φάτινα! Ακούστε, δεν με νοιάζει τι είναι. Αρκεί να μη φάει το Δία μου. Άλλωστε, αν ήταν το ίδιο, το τραγούδι θα ξεχώριζε σε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Σε φάση. Παναγιά μου και Χριστέ μου! Κοίτα να δεις, δεν σε περιμένω άλλο. Εγώ πάω. Και αν δεν σηκωθείς τώρα, όλα στον πατέρα σου. Αμάν ρε μάνα, με σταύρωσες. Ναι, καλά, σιγά μη πάω. Γαμώτο. Μα τον σκότωσε. Μην ανησυχείτε, θα ξαναγυρίσει. Κάτι θα ξέρετε εσείς. Με συγχωρείτε, είπατε ότι είδατε τον Δία πριν 20 λεπτά. Ναι, ήμασταν παρακάτω και κατούραγε τα λάστιχα ενός τζιπ. Ο Δίας, ο αρχηγός των Θεών, κατούραγε τα λάστιχα του τζιπ. Μια μανία με τη χρυσή βροχή που πάντα την είχε. Δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς, εγώ σας λέω για το Δία το σκύλο μου. Για σκυλί μιλάμε τόση ώρα. Γιατί για το 12άθεο? Τον σκύλο μου ψάχνω, μήπως τον είδατε? Δυστυχώς όχι. Εσείς συγκεκριμένα καλύτερα που δεν τον είδατε. Αν τον δείτε όμως, προσφέρω και αμοιβή. Αμοιβή! Αμοιβή? Επιστροφή κυνηγού από τον παράδεισο. Μας χαλάει το Feng Shui. Και εμάς μας το χαλάει. Χεστήκαμε. Κυνηγός, αυτός να μου τον βρει. Εγώ θα το βρω. Γιατί? Γιατί προσφέρει αμοιβή βρωμόσκυλο. Εγώ βρωμόσκυλο. Εγώ. Θε μου, α. Όλα αυτά θα συνεθιστούν. Και βεβαίως, αν δω ότι θα υπάρχει, ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο στη χώρα, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Υπάρχει ο κυρίαρχος λαός. Μαμά! Ο πρωθυπουργός! Ναι! Τι! Έχουμε πάλι μαραθώνιο! Να βάλω το Sportex! Όχι! Μη μου πεις ότι θέλει να κάνει πάλι διακαναλική. Εγώ άλλο επεισόδιο από το νησί δεν ξαναχάνω. Όχι! Τώρα είπα ότι θα μιλήσει ο λαός. Πήγαινε πες του. Εγώ δεν έχω όρεξη να του πω τίποτα. Κακό μνημόνιο! Κακό μνημόνιο! Κακό μνημόνιο! Μαμά! Γιατί ο Αντωνάκης βαράει το κεφάλι του στον τοίχο? Γιατί? Γιατί είναι τυχοδιώχτης. Χάσατε το σκύλο σας. Ναι. Υπό
παρουσιάζεστε απαγωγή. Αν θες να ξαναδείς τη Ζιζή να ζει, θέλω 10 εκατομμύρια ευρώ μέχρι αύριο. Ο Θεέ μου, γιατί σε μένα, γιατί. Σωτήρι! Πέρα τα πυρό τα κλίματα! Απόδραση. Δεν θα ξαναγυρίζω ποτέ εκεί. Τα ακούς Μιλού, ποτέ. Γιατί Πλούτον, γιατί. Τα βράδια, ο Μίκη έρχονται στο κρεβάτι μου. Μένιπος, ο κοινικός detective. Για όποιον λόγο και αν χάθηκε ο σκύλος σας, μία είναι η λύση. Με φωνάζουνε τζι, τζι, γιατί σ' όλα είμαι μέσα. Μένιπος, ο κοινικός detective. Γιατί να είμαι εγώ η Σαμπρίνα. Γιατί είσαι πιο όμορφη. Δεν θέλεις να ανοίξω το στόμα μου. Σκασμός, Χάρη. Μη με λες, Χάρη. Πώς θες, Χαράλαμπο. Ερμή, μη λες ρε για Χάρη. Ερμή, Ερμή. Ξύπνα. Ναι, συγγνώμη. Κύριε, κύριε. Τα στοιχεία που έχουμε για το Δία είναι τα εξής. Πρώτον, είναι ένα μαύρο σκοτστεριέ με μια βούλα στο μάτι και ένα τζόιστικ καρφωμένο στο δεξί αυτί του. Δεύτερον, φοράει ένα φωσφορίζον κολάρο με ενσωματωμένο GPS και tracking system συνδεδεμένο με δορυφόρο. Και τρίτον, του αρέσει ο εσπρέσο. Νομίζω ότι είναι πασιφανές με ποιο στοιχείο θα πρέπει να προχωρήσουμε. Με τον εσπρέσο. Ωραία, και πώς τον βρίσκουμε? Εσύ θα έπρεπε να μας πεις, εσύ είσαι ο κοινικός detective. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μήπως είδατε ένα ασπρόμαυρο σκοτστεριέ με μαύρη βούλα στο στήθος, GPS στο περιλέμιο και ένα joystick καρφωμένο στο κεφάλι του? Τι να σας πω, κύριε μου. Εμείς σκύλο έχουμε να δούμε από την Ολυμπιάδα. Εγώ είδα έναν κύριο που φορούσε ένα σκύλο. Δεν πρόσεξαν, είχε GPS. Αυτός ήταν ο Μπλεκ. Αλήθεια, εγώ ήμουν. Μα το Δία. Ερμή, με έλειπε ο Μπλεκ. Ο Μπλεκ, γεια σας κύριε Μπλεκ. Έχω διαβάσει όλα σας τα βιβλία. Είδες τι φοράει αυτή? Είναι κάποια μάρκα. Δεν νομίζω. Τι ντροπή. Μακές, ο Λατέα δεν νομίζω να πέρασε το σκυλί. Πάμε παραπέρα. Θέλω ένα σπρεσόκι. Κι εγώ. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Κοίτα, το κινητό μου είναι touchscreen. Σιγά και εμένα. Εμένα έχει και 16 γίγα μνήμη. Α, εμένα 8. Σε τρώω. Δεν αφήνουμε τους καφέδες να βρούμε το σκύλο, λέω εγώ. Τον βλέπεις αυτόν. Μένει Πετρούπολη. Δεν έπρεπε να αφήσουμε να περάσει την Κανάρη. Να σας πω, παιδιά, τι συμβαίνει. Έχετε αρχίσει και ακούγεστε σαν όλους τους άλλους γελίους τύπους εδώ πέρα. Α, αν θες να κάνουμε σοβαρή συζήτηση, θα πρέπει να ξανασκεφτείς την καραρόμπα σου. Πήρε ο Μάκης, θα ανέβουν οι μετοχές της Τέλκο. Να επενδύσουμε. Ποιος θα επενδύσει, ο Μένιμπος? Κάτι πάει καλά εδώ πέρα. Μήπως σκοτώ, ρε. Μήπως σκοτώ. Δεν σας είπα τίποτα, κύριε. Αφήστε με ήσυχο, ούτε που σας είδα. Να το ορίστε, με λες κοντό. Θες να σου στείλω εξωδικό? Θα προτιμούσα σοκολατάκια. Δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Δίκιο έχετε, δεν ξέρω. Όργανο, όργανο, με χτύπησε. Φέρτε μου ένα όργανο. Did you ask for an organ? Screw you, Phantom of the Opera! Φέρτε με ένα όργανο, είπα! Did you ask for an organ? Screw you, Derek from Grey's Anatomy with a perfect hair! Φέρτε με ένα όργανο, είπα! Ποιος ήταν αυτός ο τύπος με τα υπέροχα τα μαλλόκια? Screw you! Α, όχι!
τέτοιο όργανο ήθελα. Δεν θα το σχολιάσω καν. Τι τρέχει. Με χτύπησε, με χτύπησε. Και έκανα βαβά. Εντάξει. Α το κάμεις μάκι, απειράς. Ετοιμάσου να νιώσεις τη σιδερένια μου γροθιά. Μπάσταρδε! Το τσί μου είναι πολύ δυνατό για τις παιδαριώδεις τεχνικές σου. Δεν έπρεπε να πηδήξεις τη μάντρα. Να σου πω ρε φίλε, τι παίζει εδώ και κάνουν σαν μαλάκες. Έλα σε παρακαλώ, διαλυθείτε ήσυχος. Μα είμαι ένας. Δεν τρέχει κάστανο. Τίποτα. Καθίστε να πιείτε ένα εσπρεσάκι. 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 Μα οι φίλοι μου κάτι έχουν πάθει και... Καθίστε να πιείτε ένα εσπρεσάκι. 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 Δεν με χέσετε με τα εσπρεσάκια σας. Δεν φοράει γυαλιά, δεν έχει hands free, δεν πίνει εσπρέσο. Παιδιά, μισό λεπτό, να το συζητήσουμε. Αφήστε το! Αναλαμβάνω εγώ! Εσπρεσάκι, εσπρεσάκι. Κύριε Σιά, τι σκατά συμβαίνει? Ακούγαμε. Πάω τον Μη και τον Μέλιπο και φύγετε από εδώ. There is something rotten in the kingdom of Kolonaki. Οι δικηγόροι και οι δημοσιογράφοι. Βρήκα. Όχι, κάτι ακόμα. Κάτι συμβαίνει και ο κόσμος υπνοτίζεται μυστηριωδώς. Πρέπει να βγάλεις τον Μέλιπο και τον Ερμή από το Κολονάκι. Εσύ, γιατί δεν επηρεάζεσαι? Δεν ξέρω. Εγώ είμαι απλώς ένας τυφλός που έχει χάσει το σκύλο. Ας σου δώσω μια κάρτα, Μέλιπο. Βγάλ' τους από εδώ τώρα! Πω ρε φίλε, τρομερό τρυπάκι. Καλημέρα. Θέλω να κάνω ένα τατουάζ το χάρτο Κολονάκιου πάνω στο κορμί μου. Ναι, οκ. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Δεν έχετε δέρμα. Δέρμα. You know, δέρμα. Αυτού κατάρα! Αλλά... Και μετά μου λένε εμένα ότι περνάω πολλές ώρες εδώ μέσα. Αναμενόμενο. Φρεντοτσίνο! Έχουμε ραντεβού με το Σιανίδη! Ναι! Έχουμε ραντεβού με το Σιανίδη! Τι θα γίνει ρε μάγκες, θα το βρούμε το βρωμόσκυλο. Χαρέ, τι παίζει, γιατί είμαι ντυμένος με αυτά τα φλόρικα. Σιανίδης! Σκύλος. Σιανίδης! Σκύλος. Σιανίδης! Σκύλος. Τελείωσε, πάμε να φύγουμε από εδώ. Και πού να πάμε? Πού όλο πίνει ο κόσμος καφέ στην Αθήνα? Καλησπέρα. Μήπως πέρασε από εδώ κάποιο σκυλί που παρήγγειλε εσπρέσο? Όχι Χάρη, μόνο ένα άλογο που έφαγε γρανίτα. Όπο φίλε,
Θέλω από αυτό που καπνίζεις εσύ. Τι να παρήγγειλε? Εσπρέσο. Εσπρέσο! Εσπρέσο! Ναι ρε, τι εσπρέσο, φραπέ εννοούσε κοπέλα μου, φραπέ. Γι' αυτό ρε σε βάλαμε να κάνεις Σαμπρίνα. Φραπέ! Έτσι, έτσι, φραπέ. Ναι, φραπέ, φραπεδάκι. Πες και τα βλάκι. Εξάρεις. Ο γύρε κολόφαρε. Όχι, όχι πάλι. Θα να πάω για κατούριμα, αλλά βαριέμαι. Πού να τρέχεις τώρα? Κάνε μια φάση. Τα έχω κλασί. Φάση. Μπες κι εσύ σε έναν κόσμο μαγικό. Σε έναν κόσμο μαγικό. Μαγικό. Τι σκάτα γίνεται? Ποιος έκλεισε το φως? Βρήκαμε το σκυλό. Φραπεδάκι, τα βλάκι. Κοίτα, αν δεν μπορούμε να βρούμε το σκυλί μόνοι μας, μήπως να πάμε στην αστυνομία, μπάτσι. Είναι καλά, οργανωμένοι και είναι και επαγγελματίες δολοφόνοι. Μου κάνεις κάτι, γιατί αισθάνομαι σαν κάποιος να πήρε το τηλεκοντρόλο από το μυαλό μου και να παίζει. Μη τη σηκώσεις. Όταν βλέπετε κάτι σας επηρεάζει και φέρεστε σαν μαλάκες. Α, ενώ την υπόλοιπη ώρα. Όχι, πολύ περισσότερο από τη συνήθως. Ο Ερμής πώς και πίνει φράπε. Αυτό ακριβώς εννοώ. Κοίτα. Μιαχ. Μιαχ. Κατάλαβες. Αλλά έχει πλάκα. Κάν το λίγο ακόμα. Μιαχ. 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 Κάνετε μαλακίες μου φαίνεται. Και εσύ γιατί δεν επηρεάζεσαι? Ίσως γιατί δεν έχω μάτια. Θα μου πει κάποιος τι γίνεται? Θα σου εξηγήσω μετά. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μείνεις με την κουκούλα μέχρι να σας βγάλω από εδώ μέσα. Ωραία. Αλλά δεν παίρνεις έναν εσπρέσο για να φύγει αυτή η θεραπεδίλα από το στόμα μου? Εσπρέσο! Και μετά είμαι εγώ η Σαμπρίνα. Είμαστε χαμένοι! Όχι! Κοίτα! Η Λάση! Τώρα είμαστε χαμένοι. Δεν έκανα τίποτα εγώ! Η κατσίκα έφυγε! Θέλω να είμαι η Κέλλη! Η Κέλλη! Η Κέλλη! Η Κέλλη! Έλα, παιδιά, μαζευτείτε λίγο. Ακούγεστε. Πού είμαστε? Ποιοι είσαστε εσείς που πάτε αντίθετα στη βούληση της αόρατης μυστικής εξουσίας που κρύβεται πίσω απ' όλα? Παιδιά, ακούτε μια φωνή? Δεν είμαι μια φωνή! Ανόητε! Είσαι δύο? Είμαι η αόρατη μυστική εξουσία που κρύβεται πίσω απ' όλα! Και εμείς γιατί δεν σε βλέπουμε? Γιατί είμαι αόρατη! Και κρύβεται. Πίσω απ' όλα. Τι εννοείς ακριβώς πίσω απ' όλα? Να, τώρα είμαι πίσω από το τραπεζάκι. Τώρα είμαι πίσω από την τηλεόραση. Τώρα πίσω από τον τύπο που τρώει τα cornflakes. Να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα. Αφού είσαι αόρατη, γιατί κρύβεσαι κιόλας? Δεν το βρίσκεις λίγο υπερβολή? Και τι θέλεις να είμαι? Η αόρατη μυστική εξουσία που δεν χρειάζεται να κρύβεται πίσω απ' όλα, γιατί είναι αόρατη? Ακού, θα μπορούσε να λέγεσαι η αόρατη μυστική εξουσία που ακόμα κι αν δεν χρειάζεται να κρύβεται πίσω απ' όλα, το κάνει γιατί έτσι γουστάρει. Γιατί δεν το κάνεις Κώστας που είναι και πιο εύκολο? Γιατί δεν είναι αρκετά τρομακτικό? Έτσι λες εσύ. Λοιπόν, δεν θα το συζητήσω άλλο μαζί σας. Εσύ υπνοτίζεις τον κόσμο που πίνει καφέ στις πλατείες? Φυσικά εγώ, αφού κρύβομαι πίσω απ' όλα. Μην ξαναρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί το κάνεις αυτό, αόρατη μυστική εξουσία που κρύβεται πίσω απ' όλα? Με εκπάω. Το θυμάσαι όλο απ' έξω, μπράβο. Σπασικλάκι. Παρίσι, Μάιος του 1968. Τι θα γινόταν αν οι φοιτητές αντί να βγουν στους δρόμους και να οχυρωθούν πίσω από θρανία, διαδηλώνοντας ότι το εκπαιδευτικό σύστημα έμεναν στα παρισινά καφέ για να απολαύσουν καφέ ολέ? Θα κονόμαγαν γερά οι μαγαζάτορες. Αθήνα, Νοέμβριος του 1973. Τι θα γινόταν αν οι επαναστατικές δυνάμεις δεν κλείνονταν στο Πολυτεχνείο, αλλά πηγαίνανε για ελληνικό και λουκουμάδες στο Ζόναρτς? Θα είχαμε μια λιγότερη αργία στα σχολεία. Δύο από τις σημαντικότερες εξεγέρσεις στη σύγχρονη ιστορία θα είχαν αποφευχθεί. Ο υπνοτισμός των νέων στις πλατείες είναι μέρος ενός σατανικού, τετραπέρατου σχεδίου και έχει απότερο σκοπό να τους αποτρέψει από το να ασχολούνται με κοινωνικοπολιτικά προβλήματα και σε τελική ανάλυση να σταματήσει κάθε δύναμη προόδου και αλλαγής πάνω στον πλανήτη. Α, σαν το ελληνικό δημόσιο. Το Woodstock πόσο ξέφυγε? Τι εννοείς? Πιστεύεις ότι 1 εκατομμύριο πρεζάκια που πήραν όλη μέρα και κάνανε ελεύθερο έρωτα μεταδίδοντας όλων των ειδών τα αφροδίσια νοσήματα ο ένας τον άλλον θα έφερναν την πρόοδο στον πλανήτη? Εντελώς, ποιος άλλος θα την έφερνε? Α, με κουράσατε. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Δεν ξέρω πώς βρήκατε τον τρόπο να μένετε ανεπηρέαστοι από την απόλυτη εξουσία μου, αλλά θα σας θανατώσω προτού προλάβετε να αποκαλύψετε το μυστικό μου.
Μη γελάτε! Θα σας σκοτώσω! Ναι, ναι, σταδαράκι, ό,τι πεις. Εντάξει, μπορεί να τη γλιτώσετε αυτή τη φορά, αλλά μην νομίζετε ότι θα μου ξεφύγετε έτσι εύκολα. Screw you, ερμημένη πετυχάρα που σας πήραν από τον ωκεάνο και σας κάναν animation. Σιγά, κοντέ, με πατάς! Πώς βρεθήκαμε εδώ, Ερμή? Δεν έκανα τίποτα! Νομίζω πως ξέρω τι συμβαίνει. Τι κάνετε, αγόρια, όλα καλά? Μία! Εσύ ήσουν το σκυλί της γιαγιάκας. Στοιχειώδες, αγαπητέ μου. Εγώ φυσικά το είχα καταλάβει από την αρχή. Παπά, γιατί δεν είσαι στη Φλόριντα? Θα πάω, αγόρι μου, αλλά να είχα βάλει στο μάτι εδώ και καιρό μία σκυλίτσα. Και είπα να κατέβω γη για ένα τελευταίο νταραβεράκι. Αυτή η μανία σου με τα ζώα, δηλαδή, αμάν ρε μπαμπά, ακόμα δεν έχουμε ξεμπλέξει από τη μήνυση της ΒΒΕΦ για τη σεξουαλική παρενόχληση των πάντα. Και εκεί που μας κρατούσε η αόρατη μυστική εξουσία που κρύβεται πίσω από όλα, πώς βρέθηκες? Κοίτα, καλά να μου σκοτώσει την κομμένα. Κοίτα, η Λάση! Αλλά δεν μπορούσα να αφήσω και την κάθε αόρατη μυστική εξουσία να απειλεί την οικογένειά μου. Κύριος ο παπάς, καθάρισε. Καλώς είναι, αν δεν ήταν και τόσο κτηνοβάτης. Τώρα με συγχωρείτε, πρέπει να μεταμορφωθώ σε αντιλόπη. Γιατί έχω μπανίσει μια κινεζούλα που ξυπνάει μέσα μου το ζώο, το... Ναι, το ζώο. Πάντως αυτή η αιμονή στις μεταμορφώσεις καταδεικνύει ένα βαθύ κόμπλεξ κατωτερότητας. Συγγνώμη κιόλας. Σας βρίσκω επιτέλους. Ο Δίας, τον εντοπίσατε? Ορίστε, voilà, c'est là. Ladies and gentlemen, I present you, Zeus. Δεν ξαναγίνεσαι λίγο σκυλί να πάρουμε και τα λεφτά από τη γιαγιάκα? Μήπως να πάω περίπτω να σου πάρω και τσιγάρα? Συγγνώμη, αλλά δεν με καταλάβατε. Το σκυλί μου σας ζήτησα, δεν θέλω άντρα. Άντρες, εγώ σας θέλω. Περνάει ακόμα η μπογιά μου. Αυτό ξαναπέστω. Αυτό ξαναπέστω. Ξαναπέστω! 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 Την αμοιβή! Την αμοιβή! Την αμοιβή! Ciao, ciao, bye bye. Arrivederci. No money, no πεθάνει. Εγώ πάντως δεν μπορεί να πείτε, προσπάθησα. Θα το σκοτώσω! Ερμή, σταμάτα! Μας κοιτάει τον κόσμο! Ρε ζήλ, το σκυλιό νίκηναμε πάλι. Αυτό ξαναπέστω. Συγχαρητήρια, Λάση. Το γκέσου ήταν όλα τα λεφτά. Άσε με, σε παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα εμφάνιση, ούτε ένα γκρο πλάν και μετά με σκοτώνουνε. Τελείωσε. Αλλάζω ατζέντη. Μικί, αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι μια φωνή, ανόητε. Αυτό ξαναπέστω. Δεν έχετε δέρμα. Τα μάνρε μάνα με σταύρωσες. Did you ask for an organ?